Από τη Νέα Δημοκρατία, τομεάρχης οικονομικών, οικονομίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για καλή την τιμή σεζόν. Και τους δύο. Κορυφαία στελέχη και τα δύο και συγκεκριμένα τη συγκεκριμένη μάλλον χρονική στιγμή. Και έχουμε με ένα πράγματα θέμα να που πούμε. Έχει ανοίξει. Ναι, κύριε Ρήγα, τα επενδυτικά λόγια και αφηγήματα κατέρευσαν με την αναστολή των δραστηριοτήτων της Ελντοράντο. Κυρία Κασιμάτη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πριν μπω στο θέμα της Ελντοράντο, ότι εμείς αποδεικνύεται ότι όσο αφορά την επιχειρηματικότητα είμαστε οι πιο φερέγγοι από όλους. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί πρώτον θέλουμε μια επιχειρηματικότητα και την επιδιώκουμε, η οποία θα είναι υγιής, θα είναι με κανόνες και θα είναι και προς το συμφέρον των εργασιακών σχέσεων αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών. Δεν θα πω τα δύο παραδείγματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε δύο συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες και προσφέρουν στο ΑΕΠ και κρατούν τις εργασιακές σχέσεις. Είναι και άλλες, όπως είναι και ο Σκλαβενίτης. Βέβαια, είναι το αντίθετο μοντέλο, αυτό το οποίο υπήρχε ως Μαρινόπουλος, το οποίο ήταν ένα μοντέλο το οποίο το περιφρουρούσε το προηγούμενο σύστημα διαπλοκής και εμφανίστηκε όλο αυτό το οποίο έγινε. Το μήνυμα όμως, κύριε Ρήγα, που εκπέμπεται είναι καθαρό. Βεβαίως. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελντοράντο, αναφέρομαι και σε παλαιότερες δηλώσεις τελεχών σας με πόνο ψυχής. Υπήρξε μια δυσκολία στο να αποδεχτείτε ένα επενδυτικό σχήμα, μια επένδυση στον χώρο της πατρίδας μας. Κάνετε μια διαπίστωση, η οποία δεν ισχύει όμως. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν είτε κάποιες δηλώσεις είτε τίποτα άλλο. Εμείς το έχουμε αποδείξει αυτή την περίοδο και είμαι και φανατικά σε αυτή την αντίληψη εγώ. Εγώ έχω πει επανειλημμένα και το κόμμα ότι εμείς θέλουμε και τους τρεις πυλώνες της οικονομίας, δηλαδή και το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και κοινωνική οικονομία. Να πω λοιπόν για την κοινωνική οικονομία, ήταν περίπου στο 2% του ΑΕΠ όλα τα χρόνια, όταν τα χρόνια της ανάπτυξης της υποτιθέμενης ήταν κοντά στο 20% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα για την Ελντοράντο. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελντοράντο είναι το αντίστοιχο φαινόμενο, θα σας έλεγα, που είναι, δηλώνει απικία. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ότι ενώ υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο υπέγραψε η Ελντοράντο και έχει συμφωνήσει να γίνει, αυτό λοιπόν το σχέδιο δεν το τηρεί. Δεύτερο στοιχείο, πρέπει να διασφαλίζεται η επένδυση και να διασφαλίζει τους όρους τους περιβαλλοντολογικούς, τους όρους τους οικολογικούς, να προστατεύει την υγεία των πολιτών εκεί και κυρίως και τις υπόλοιπες επενδύσεις. Γιατί προσέξτε, πας για μια επένδυση και αδιαφορείς για τις υπόλοιπες επενδύσεις που είναι μεγάλη προσφορά στο ΑΕΠ και σε θέσεις εργασίας αλλά και στην πραγματική οικονομία. Βεβαίως. Ή δεν τη θέλουμε. Βεβαίως και Ρήγα. Τη θέλει στην επένδυση, αλλά με όρους με όρους οποίες και προϋποθέσεις. Άρα ξεκινάμε από το πρώτο συμπέρασμα ότι την επένδυση τη θέλουμε. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο ποιο είναι? Ότι υπήρξε συμφωνία για καθετοποίηση της όλης παραγωγής. Όχι να παράγει το χρυσό μέσα στο σύνολο των υλικών όπου τελικά το μετέφερε και ταυτόχρονα δεν είχε απόδοση στην ελληνική οικονομία ο χρυσός. Και τελευταίο στοιχείο. Κοιτάξτε, είναι και η κυρία Μπακογιάννη εδώ. Η κυρία Μπακογιάννη το 2012, τότε που ήταν πρόεδρος του κόμματος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, το κόμμα της ήταν αντίθετο με αυτή την επένδυση στο περιβαλλοντολογικό. Ορθά λέω εγώ. Δηλαδή ότι πρέπει να τηρηθούν οι περιβαλλοντολογικοί όροι και να διαμορφωθεί αυτό το τοπίο. Σήμερα, τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τι έκανε, βγήκε και έκανε δηλώσεις εχθές. Και μάλιστα και συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός δεν έπαιξε καθόλου την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και ταυτόχρονα το πρωί είχε απευθείας την συνέντευξη της Ελντοράντο. Και κλείνω. Εννοείται σαν έτοιμος ο σταθμός από καιρό. Τώρα καταλαβαίνετε τι υπονοώ. Δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό. Όχι, καταλαβαίνετε θα όλοι. Θέλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσετε. Ναι, ξεκαθαρίζω. Ξέρετε ό, γιατί βεβαίως, το λέω. Γιατί υπάρχει σήμερα ένα πρωτοσέλιδο από την Εφημερίδα των Συντακτών ότι εκβιάζει η Ελντοράντο με πολιτικές πλάτες. Το πιστεύετε αυτό? Εντάξει, αυτό ας το κρίνει ο ελληνικός λαός και ας το κρίνει και τη δεδομένη στιγμή. Το δεύτερο στοιχείο που έχω να πω για να... Δεν μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση να συμπεριφέρεται ως απικία και μάλιστα να δίνει οδηγίες ή να διαμορφώνει και το τοπίο και να λέει ότι εμείς θα προτιμούσαμε μια πιο φιλική κυβέρνηση. Δηλαδή, τι μας λέει, κύριε Σεφάγκα? Μας λένε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε με όρους διαπλοκής αυτή την ιστορία. Και να συνεχίσουμε με όρους οι οποίοι δεν θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Και τελειώνω. Τι σημαίνει, κύριε Σεφάγκα, όλη αυτή η ιστορία? Η συγκυρία ήταν τυχαία της ανακοίνωσης της διακοπής των δραστηριοτήτων της αναστολής? Εγώ θεωρώ, κύριε Σεφάκα, ότι κάνει επιλογές με αυτούς τους όρους που σας εξήγησα. Εγώ δεν θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Σας το λέω ευθέως. Γιατί για υπήρξε η κριτική ότι και ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την εταιρεία πριν από λίγες μέρες. Εντάξει, και μάλιστα ο κύριος Τσακαλώτος επισκέφτει εταιρείες και δεν επισκέπτεται υγιείς εταιρείες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Ελντοράντο. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία τη στιγμή που υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν σας άκουσα. Και ήταν κακό. Ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα επισκέπτεται επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Ήταν κακό να επισκεφθεί και τη συγκεκριμένη εταιρεία τη στιγμή που υπάρχει. Κοιτάξτε, ένας Πρωθυπουργός όπως και εμείς δεν θα επισκεπτόμουν και το λέω ελευθέως. Μια εταιρεία η οποία δεν τηρεί τους όρους καν της σύμβασης. Αυτό είναι, το αντιλαμβάνεστε. Όχι, αν συνδέεται η επίσκεψη με την αναστολή, αυτό ρωτήσαμε. Κοιτάξτε, η επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού ή του κυρίου Μητσοτάκη. Του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί κύριος Πρωθυπουργός δεν. Αν συνδέεται με το γεγονός της αναστολής, της ανακοίνωσης της αναστολής. Εγώ σας είπα, τη συνδέεται, βγάλετε το συμπέρασμα. Εμείς δεν επισκεπτόμαστε εταιρείες. Θα μιλήσει η κυρία Παγκογιάννη και θα απαντήσετε, κυρία Παγκογιάννη, σε αυτά που λέγατε το 2012. Όλα θα σας πω. Για να κλείσουμε όμως για το 2017, κύριε Ρήγα, θέλετε να πείτε, δηλαδή μας είπατε ότι τις θέλετε τις επενδύσεις. Θέλετε να πείτε ότι μετά την χθεσινή εξέλιξη. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχουν μάλλον στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση που να χαίρονται για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Εξήγησα ξανά, κυρία Κασιμάτη, το εξής, ότι όλες οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένους όρους. Και μάλιστα μια επένδυση, η οποία έχει θέματα περιβαλλοντολογικά και μιλάω για τον τρόπο τον οποίο γίνεται η εξαγωγή του χρυσού και μάλιστα με πολύ επικίνδυνο και για την οικονομία, αλλά και για την ποιότητα ζωής, αλλά και για τους πολίτες. Όλα αυτά, αν είναι να γίνει και αν όποτε γίνει, θα πρέπει να γίνει με όρους πολύ συγκεκριμένους. Αν αυτοί δεν υπάρχουν και δεν εξασφαλίζουν απολύτως ό,τι έχει να κάνει με την προστασία αυτή, δεν μπορείς να είσαι με μια τέτοιου είδους επένδυση. Γιατί η καταστροφή είναι πολύ μεγαλύτερη. Να πάμε λίγο και στην κυρία Παγκογιάννη που δεν έχει μιλήσει ακόμα. Βεβαίως. Κυρία Παγκογιάννη, το